Γεια σας, βρισκόμαστε στη Σαμοθράκη, σε ένα πολύ ωραίο σημείο του νησιού, ένα από τα πολλά που έχει το νησί. Είμαστε εδώ με τον Θανάση Τσόνη, τον εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και περιφερειακό σύμβουλο Εύρου. Να τα λέμε, Θανάση. Καλησπέρα κύριε Πιτιακούδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στο μέρος που συχνά επισκέπτεσαι. Στο νησί της Σαμοθράκης. Η αλήθεια είναι ότι το νησί της Σαμοθράκης το αγαπάμε, το στηρίζουμε, γιατί πραγματικά χρειάζεται στήριξη. Έχει μπει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη μετά τις συστηματικές προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι ορατά και θα είναι ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα. Ναι, και ξεκίνησα με τον τουρισμό. Ήσουν από τους υπέρμαχους του ανοίγματος σε νέες αγορές. Και επειδή εγώ χθες, κάνοντας μια βόλτα και στην χώρα και στην Καμαριώτη, είδα πολλούς Ισραηλινούς. Και θυμάμαι τότε ότι είχε δεχτεί και κριτική όταν πήγατε με εκθέσεις στο Ισραήλ. Τελικά αυτά και στη Σαμοθράκη και στη Θάσο και γενικά στην περιφέρεια αποδίδουν, έτσι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, που μου εμπιστεύτηκε όλη αυτή την τετραετία το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού, αρχικά ως αντιπεριφερειάρχης του τουρισμού και αργότερα ως εντεταλμένος σύμβουλος. Έγινε μια σοβαρή προσπάθεια, έχει μπει ο τουρισμός στο κεντρικό πυρούνα του στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα τεράστιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Καταφέραμε να απορροφήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Καλλιεργήσαμε παλιές αγορές, οι οποίες ήταν παραδοσιακές και τόσα χρόνια επισκέπτονταν την περιοχή, αλλά όπως σωστά αναφέρατε, ανοίξαμε και νέες. Μία από αυτές ήταν και η αγορά του Ισραήλ. Η κριτική είναι καλή όταν είναι καλοπροαίρετη και όταν υπάρχουν προτάσεις. Όταν είναι γενικόλογα χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις, συνήθως εξυπηρετεί μικροπολιτικά συμφέροντα και αυτό το είδαμε πολύ τα τελευταία χρόνια να γίνεται από την αντιπολίτευση. Ακούγαμε δηλαδή κριτική χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί πραγματικά εμείς ως διοίκηση είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καινοτόμα πρόταση ή κάποια καινούργια δράση. Άλλωστε αυτό το στόχο είχαν και συναντήσεις που πραγματοποίησαμε με τον Περιφερειάρχη μας σε κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά και στα δύο τα νησιά. Εμείς έχουμε το ρόλο του ακροατή, ακούμε προτάσεις, τις βάζουμε, τις αξιολογούμε, τις βάζουμε με σειρά προτεραιότητας και φυσικά τις στηρίζουμε έτσι ώστε να υλοποιηθούν. Αυτό που είπατε για τις επισκέψεις στους Δήμους, εκεί είδαμε από τις ανακοινώσεις και από όσες συζητήθηκαν έργα πραγματικά πάρα πολλών εκατομμυρίων, τα οποία μπορεί να μην διαφημίζονται από την περιφέρεια, όπως λένε κάποιοι, αλλά αυτό που μετράει είναι η ουσία, ότι είναι έργα ουσίας για τα οποία διατίθενται πολλά χρήματα, έτσι. Πόσα εκατομμύρια περίπου? Έτσι, αναφερθήκατε στην αρχή στον τουρισμό. Στον τουρισμό αναλάβαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η κορυφή όλη αυτή της δυσκολίας ήταν η πανδημία. Παρ' όλα αυτά, εμείς μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία. Αλλά για να υπάρξει τουρισμός χρειάζονται και έργα υποδομής. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τρέχουν παράλληλα. Η περιφέρεια επενδύει σε τέτοια έργα. Να πούμε για την περιφερειακή ενότητα του Εύρου ότι έχουν δαπανηθεί 130 εκατομμύρια σε έργα υποδομής σε συνεργασία με τους Δήμους. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία μεταξύ περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Για μένα η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέργεια. Πρέπει να γίνονται συνέργειες έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι ακόμα πιο δυνατά και βιώσιμα. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλά έργα, είτε αυτά αφορούν υποδομές, είτε έργα τα οποία οδηγούν σε μια περιφερειακή ανάπτυξη τόσο στο κομμάτι του τουρισμού όσο και στα υπόλοιπα κομμάτια της κοινωνίας. Αναφέρθηκες ιδιαίτερα στην περιοχή του Εύρου, μια και είσαι περιφερειακός σύμβουλος Εύρου και θα είσαι ξανά υποψηφίος στις 8 Οκτωβρίου. Ασχολήθηκες για πρώτη φορά το 19 με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έκανες την έκπληξη όπως είπαν όλοι, εκλέχθηκες, πήρες το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού από τον Περιφερειάρχη, σε εμπιστεύτηκε και εκ των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι δικαιώθηκε στην επιλογή αυτή. Τώρα είναι οι επόμενες εκλογές. Θέλω να μου πεις πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα, είμαστε 2 μήνες περίπου πριν τις εκλογές.
Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω φυσικά τον κόσμο που με στήριξε και μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με τα κοινά. Πραγματικά εγώ πιστεύω ότι ο κάθε νέος άνθρωπος πρέπει να ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Έχουμε καταγωγή από τον Εύρο, συγκεκριμένα από το Βόρειο Εύρο. Εμένα η καταγωγή μου είναι από το Ελαφοχώρι και την Λάδη Δημοτήχου. Έναν Βόρειο Εύρο ο οποίος αιμορραγεί και έχει ανάγκη τόσο από έργα όσο και την στήριξη τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της κεντρικής κυβέρνησης. Οπότε με γνώμονα την δουλειά, την υπευθυνότητα και το κοινό συμφέρον, βάζουμε τον εαυτό μας πάλι στην κρίση του κόσμου στις 8 Οκτωβρίου για να αποφασίσουμε για το αύριο, για ένα αύριο το οποίο ο Εύρος πραγματικά το έχει ανάγκη όσο ποτέ. Είναι ένας νομός με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα με ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να μπούμε στο μέλλον έτσι πιο δυνατά. Να σε βάλω, είπες δύο χωριά από που κατάγουν οι γονείς σου, ναι. Λάδι και Ελαφοχώρι. Εκεί δίπλα, για να το συνδέσω με αυτά που είπαμε για τα έργα της περιφέρειας στον Εύρο, εκεί δίπλα υπάρχει το γνωστό ταφικό στίβος Οξυπάρας και Ζώνης. Εκεί λοιπόν η περιφέρεια χρηματοδοτήσει 13 εκατομμύρια. Ξεκινάει, προκηρύχθηκε το μουσείο. Είναι ένα έργο το οποίο θα τονώσει θα τουριστικά την περιοχή, δεν είναι. Ακριβώς, είναι μια περιοχή του Βορειού Εύρου που είναι παρατημένη εκεί. Άρα θα δώσει ζωή. Θα αποτελέσει πόλο έλξης. Πραγματικά είναι ένα μνημείο το οποίο προσελκύει κόσμο τόσο από τα Βαλκάνια, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και της παγκόσμιας κοινότητας να το επισκεφτεί. Οπότε καταλαβαίνετε, με την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου έργου θα αποτελέσει πόλο έλξης, θα υπάρξει μια κινητικότητα στην περιοχή με αποτέλεσμα να τονωθεί σε όλα τα επίπεδα. Γιατί όταν μιλάμε για τουρισμό, ο τουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο το κομμάτι, από το οποίο τα αποτελέσματα φαίνονται σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, τόσο από την πρωτογενή παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια εμείς προσπαθούμε να συνδέσουμε τον τουρισμό με την γαστρονομία της περιοχής, με τα τοπικά μας προϊόντα. Είχε το στοιχείο αυτό και η εκθέση που πήγαινε στο εξωτερικό. Πήγαιναμε στο εξωτερικό. Πάντα μαζί μας είχαμε τοπικά προϊόντα τα οποία τα προβάλαμε, γεύσεις τις οποίες είχαν τη δυνατότητα οι ξένοι να δοκιμάσουν, γιατί πια έχουμε φύγει από τα μαζικά μοντέλα του τουρισμού και έχουμε περάσει στον τουρισμό εμπειρίας. Αυτό είναι το σημείο που σας είπα ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε και ότι πρέπει να τη δούμε την κρίση ως ευκαιρία, έτσι ώστε να προσελκύσουμε τουρίστες οι οποίοι πραγματικά θα νιώσουν την αυθεντικότητα της περιοχής, τον πολιτισμό και την ιστορία της και οι ίδιοι θα γίνουν κοινωνοί της εμπειρίας αυτής όταν επιστρέψουν στις χώρες τους, έτσι ώστε να έχουμε συνεχώς μια ανωδική και αυξανόμενη πορεία. Ναι, το ανέφερα αυτό, Θανάση, γιατί μιλάμε, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεδόνη, έχει πολλές φορές ευχαριστήσει την περιφέρεια και προσωπικά την περιφερειάρχη, διότι τα 13 εκατομμύρια που δέσμευσε και διαθέτει για το συγκεκριμένο μουσείο, το οποίο η ίδια πιστεύει πάρα πολύ και το χαρακτηρίζει μια μικρή βεργίνα, σε συνδυασμό με κάποιο αντίστοιχο βουλγάρικο που υπάρχει στην Αλμύρα, θα φέρει πάρα πολύ κόσμο. Και μιλάμε για χωριά τα οποία θα μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να στραφεί η πορεία αυτή της ερήμωσης περιοχής. Σωστά, και όταν αρχίσει η κινητικότητα, θα αρχίσει και η προσέλκυση επενδύσεων και επενδυτών, όπως αυτή τη στιγμή γίνονται, παρατηρείται σε άλλες περιοχές του νομού, παραδείγματος χάρη στην Αλεξανδρούπολη. Πολλοί επενδυτές έρχονται και πλησιάζουν και εμάς και ρωτάνε για επενδύσεις. Στο σουφλί που ανακηρύχθηκε παγκόσμιο χωριό τουρισμού. Πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν σημαντική διάκριση που καταφέρατε με τον Δήμαρχο. Με τον Δήμαρχο καταφέραμε να μπούμε στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Οπότε με πυρήνες κάποιες περιοχές του νομού, σιγά σιγά θα αναπτύσσονται και οι υπόλοιπες. Για να μην επικεντρώσουμε μόνο στον τουρισμό, να πούμε, εσύ είσαι φαρμακοποιός στο επάγγελμα. Μετά τις εκλογές, αν ο Περιφερειάρχης σου εμπιστευτεί κάποιο άλλο πόστο, είσαι έτοιμος, πιστεύεις, μετά την εμπειρία που είχες και από την αυτοδιοίκηση και από την διοίκηση γενικά του δημοσίου? Εγώ, κύριε Πιτιακούδη, πιστεύω στο κάθε τι που αναλαμβάνουμε χρειάζεται αγάπη και σκληρή δουλειά, οπότε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά νομίζω ότι τα διαθέτουμε. Οπότε όταν εργάζεσαι με ζήλο και υπάρχει όραμα και στόχος, τότε σίγουρα νομίζω ότι δεν υπάρχει φόβος για να διεκπεραιώσουμε κάποιο αντικείμενο ή κάποιο κομμάτι το οποίο θα μας εμπιστευτεί ο Περιφερειάρχης. Φυσικά μέσα σε αυτό γίνονται και λάθη και παραλήψεις, αλλά θεωρώ ότι λάθη δεν κάνει όποιος δεν
δοκιμάζει ποτέ κάτι καινούριο, όταν δεν υπάρχει δράση, δεν υπάρχει κίνηση, αλλά είμαστε σε σημείο που ακούμε τα λάθη μας και τις παραλήψεις μας, τα διορθώνουμε και προχωράμε μπροστά. Στις εκλογές που έρχονται, τις αυτοδιοικητικές περιφερειακές εκλογές, όπου θα είσαι υποψήφιος, αναμένεται να αυξηθούν και οι υποψήφοι στον Εύρο, όπως και στους άλλους νομούς, και αυτοί που θα εκλεγούν από τον Εύρο πλέον. Νομίζω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει το έργο που έχεις κάνει στον τουρισμό, το οποίο βέβαια φαίνεται από την κίνηση των τουριστών, από την Αλεξανδρούπολη, που εκ των πραγμάτων η Αλεξανδρούπολη βλέπουμε να έχει μεγάλη κίνηση έστω οδικού τουρισμού μέχρι τώρα. Πρόσφατα υπογράψατε και μια συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, την είδαμε για πτήσεις από την Κύπρο να ανοίξει μια άλλη αγορά. Θέλω αυτό να το συνδέσω με αυτό που είχες επισημάνει, γιατί τα ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, την έλλειψη υποδομών. Χρειάζονται και επενδύσεις στις υποδομές, εννοώ τουριστικών υποδομών. Να πούμε ότι όταν μιλάμε για τουρισμό στην περιφέρεια αναφερόμαστε σε ένα μεγάλο εύρος περιοχής, δηλαδή μιλάμε από την Δράμα μέχρι τον Εύρο και για τα δύο μας νησιά, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη, που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Κάθε μία περιοχή είναι μοναδική και έχει κάποια ξεχωριστά συστατικά τα οποία είναι τα μυστικά της επιτυχίας. Χαίρομαι που υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι, γιατί αυτό δείχνει ότι εκτιμάται η δουλειά της διοίκησης και του Περιφερειάρχη μας, οπότε υπάρχει κόσμος που τον εμπιστεύεται και θέλει να μπει μέσα σε αυτή τη μάχη. Οι υποδομές που αναφέρατε πολύ σημαντικές. Τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και για το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, για την αποθήκη καυσίμων, έτσι ώστε να προσελκύσει πτήσεις από το εξωτερικό, γιατί τόσα χρόνια το πρόβλημα ήταν ότι τα αεροπλάνα δεν μπορούσαν να βάλουν καύσιμο στην Αλεξανδρούπολη, οπότε δεν μπορούσαν να έρθουν πτήσεις από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα φαίνεται ότι έχει λυθεί, οπότε έχουμε πτήσεις. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται με την Κύπρο, μια αγορά στην οποία έχουμε παρουσία τα τελευταία χρόνια και έχουμε δημιουργήσει μια δυναμική. Στις υποδομές που αναφερθήκατε είναι και οι δρόμοι. Υπάρχει ένα άρτιο οδικό δίκτυο. Το 90% του τουρισμού στην περιοχή είναι οδικός τουρισμός, με το μεγαλύτερο ποσοστό από τα Βαλκάνια. Οπότε επενδύουμε και σε αυτό το κομμάτι. Επενδύουμε στην κρουαζιέρα στην Καβάλα. Χρονιά ρεκόρ η φετινή. 42 κρουαζιερόπλαια είναι σχεδιασμένο να επισκεφτούν την περιοχή. Ρεκόρ πλοίων. Αν σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε σχεδόν καμία κινητικότητα. Πέρσι ήταν χρονιά ρεκόρ 32 κρουαζιερόπλοια. Το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή της Φράπορτ στην Καβάλα, την χρονιά που μιλάμε, είναι το νούμερο 1 σε ποσοστό σε σχέση με τα περιφερειακά αεροδρόμια της συγκεκριμένης εταιρείας. Οπότε και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Θεωρώ ότι μόνο αυτόν τον συντονισμό πραγμάτων και των παραγόντων ότι θα έχουμε μια τουριστική ανάπτυξη. Μπήκαμε στον τουριστικό χάρτη, προσελκύουμε επενδύσεις και επενδυτές με άμεσο αποτύπωμα στην οικονομία της περιοχής. Το θέμα βέβαια είναι ένα σημείο κλειδί στο οποίο ευτυχώς και ευχαριστώ όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, δείχνουν υπευθυνότητα και σεβασμό. Πρέπει να σεβαστούμε τον τουρίστα ο οποίος έρχεται στα μέρη μας. Το 2019 όταν έθεσε υποψηφιότητα για την περιφέρεια ήταν έκπληξη. Γιατί πολλοί σκέφτηκαν ένας νέος άνθρωπος που έχει τη δουλειά του, το φαρμακείο, την επιχείρησή του και άλλες ασχολίες, πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά. 4 χρόνια μετά, πιστεύεις ότι άξιζε τον κόπο, αφού σε ευχαριστήσω πρώτα για αυτή τη συνέντευξη σε ένα πολύ ωραίο μέρος εδώ στη χώρα της Σαμοθράκης, πιστεύεις ότι άξιζε τον κόπο? Φυσικά και άξιζε τον κόπο, γι' αυτό ξανακάνω, θέτω δηλαδή τον εαυτό μου στην κρίση της κοινωνίας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο η ενασχόληση με την πολιτική. Πιστεύω ότι ο κάθε νέος άνθρωπος πρέπει να ασχολείται, γιατί πολλές φορές, το είπαμε και πριν, μιλάμε για κριτική, σχολιάζουμε, γκρινιάζουμε, συνήθως κάνουμε κριτική του καναπέ, στο Facebook, στον υπολογιστή μας, την κριτική του πληκτρολογίου, αλλά η μάχη και ο αγώνας είναι έξω, είναι στην
πραγματική ζωή και στην κοινωνία. Οπότε θεωρώ ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο, πρέπει και οι ίδιοι να συμμετέχουμε σε αυτή την αλλαγή. Άλλωστε, ένα μότο το οποίο χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά είναι ότι πάμε να γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε, δηλαδή πάμε να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να έρθει στον κόσμο. Οπότε, αν δεν είμαστε κομμάτι και αλυσίδα αυτής της αλλαγής, μετά δεν έχουμε δικαίωμα στην κριτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.